Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Φαίνεται με βάση την καινούργια ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αεροδρομίου Λάρνακας ότι υπάρχει βελτίωση της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή το όριο ορατότητας στην περιοχή του Αεροδρομίου Λάρνακας είναι στα 1.300 μέτρα. Γεγονός το οποίο επιτρέπει την επανέναρξη προσγειώσεων στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Θα πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε προσγειώσεις 5 αεροσκάφη. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αρκετά δύσκολη. Η σκόνη η οποία υπάρχει στην ατμόσφαιρα επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του αεροδρόμιου της Λάρνακας. Θα πρέπει να υπενθυμίσω επίσης ότι γύρω στις 9 το πρωί το όριο ορατότητας έφτασε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στα 500 μέτρα, γεγονός το οποίο οδήγησε και στην ενεργοποίηση της διαδικασίας εκτροπής πτήσεων από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας στο Διεθνές Αεροδρόμιο της ΠΑΦ. Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν? Με βάση τους υπολογισμούς μας έχουν επηρεαστεί 24 πτήσεις, πρόκειται για 12 φήξεις και 12 αναχωρήσεις. Να διευκρινίσω ότι οι 12 αναχωρήσεις αφορούν, όπως αντιλαμβάνεστε, τα αεροσκάφη τα οποία επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο Λάρνακας, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να προσγειωθούν στη Λάρνακα και προχώρησαν σε εκτροπή προς ΠΑΦ. Άρα στην ΠΑΦ δεν είχαμε πρόβλημα. Έχει παρατηρηθεί αυξημένο επίπεδο, έχουν παρατηρηθεί αυξημένα επίπεδα σκόνης και στην περιοχή της ΠΑΦου, ωστόσο όχι σε βαθμό που να καθιστούν αδύνατη την προσγείωση, την εκτέλεση, αν θέλετε, του πτυτικού προγράμματος του αεροδρομίου της ΠΑΦου. Σε σχέση με τις απογειώσεις, δηλαδή, υπάρχουν πτήσεις που καθυστερούν γιατί περιμένετε να βελτιωθεί η κατάσταση? Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα σας. Να το διευκρινίσουμε λίγο και ως εξής. Είχαμε 3 αεροσκάφη τα οποία επρόκειτο να αναχωρήσουν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Έχουν αναχωρήσει τα 2. Το τρίτο αεροσκάφος, το οποίο είχε προγραμματισμένη αναχώρηση, θα αναχωρήσει επίσης σε πολύ λίγη ώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, οι αναχωρήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιούσαν αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της ΠΑΦου, είναι πολύ πιθανόν να διεκπεραιώσουν το πτυτικό τους πρόγραμμα από το αεροδρόμιο της ΠΑΦου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο κόσμος, ο οποίος αναχωρεί, να βρίσκεται σε επικοινωνία με την αερογραμμή που τον ενδιαφέρει, προκειμένου ακριβώς να επιβεβαιώσει το σχέδιο το οποίο έχει καταρτήσει η κάθε αερογραμμή ξεχωριστά, και να ενημερωθεί κατά πόσον θα πρέπει είτε να μεταβεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας και από εκεί με λεωφορείο στο αεροδρόμιο της ΠΑΦου για να αναχωρήσει, είτε κατά πόσον θα πρέπει να προχωρήσει απευθείας από μόνος του στο αεροδρόμιο της ΠΑΦου. Άρα θα υπάρχει διευθέτηση για όσους δεν θα φύγουν κανονικά από τη Λάρνακα και θα αναγκαστεί να φύγουν από ΠΑΦο, θα υπάρχει διευθέτηση από τις εταιρείες να τους μεταφέρουν με λεωφορεία, αν δεν επιθυμούν ήδη να πάνε. Η κάθε αερογραμμή επιλαμβάνεται ξεχωριστά την κατάσταση, έχει καταρτήσει το δικό της σχέδιο. Γι' αυτό το λόγο η έκκληση μου είναι προς το κοινό να επικοινωνεί με την αερογραμμή με την οποία, για την οποία ενδιαφέρεται, προκειμένου ακριβώς να έχει ίδια άποψη για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει, σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Βεβαίως αλλάζουν τα δεδομένα ώρα με την ώρα. Αν χρειαστεί, ίσως σας